Καλημερίζω ευθύς αμέσως τον πρόεδρο του Συνδέσμου Εξαγωγέων Κρήτης, τον κύριο Άλκη Καλαμπόκη. Καλημέρα, πώς είστε? Καλημέρα κύριε Δουλειαράκη, δόξα τω Θεώ, καλά εσείς? Χαίρομαι που είστε καλά, και εγώ καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Πάμε λίγο με τη δική σας τη βοήθεια. Σας παρακαλώ πάρα πολύ να αποτυπώσουμε αυτά τα διάφορα τα οποία ακούμε από τη μία και από την άλλη πλευρά. Δηλαδή, έχουμε επάρκεια αγαθών και την ίδια ώρα πάμε και ξεσκίζουμε τα τσουβάλια, το ρύζι, το αλεύρι, τη ζάχαρη και ό,τι μπορεί να υπάρχει μέσα σε ένα κατάστημα για να το διατηρήσουμε, δεν ξέρω πώς, να το βάλουμε μέσα στα ντουλάπια, δεν ξέρω. Πώς. Λέμε ότι, ξέρετε, το μόνο μας πρόβλημα, λέει το Υπουργείο, έχουμε μια επάρκεια, εντάξει, δεν θα μας λείψει δά και το ηλιέλαιο, αλλά την ίδια ώρα μπαίνει η πλαφόν στο ηλιέλαιο, την ίδια ώρα λέμε από εμείς ότι έχουμε μια πολύ μεγάλη παραγωγή από ηλιοτρόπια, αλλά αυτά τα χρησιμοποιούμε για κάποιους άλλους σκοπούς, βιοκάψη, βιομάζα, βιοαέριο ή οτιδήποτε άλλο. Δηλαδή υπάρχουν μια σειρά πράγματα που είναι μεταξύ τους αντιφατικά, γιατί δεν ξέρουμε τι ακριβώς συμβαίνει και πώς συμβαίνει. Και την ίδια ώρα κάνουμε και εξαγωγές από προϊόντα που ενδεχόμενα τα οποία μας λείπουν, δηλαδή λέει ας πούμε για αλεύρι, σιτηρά ή οτιδήποτε άλλο, ότι εμείς ενώ παράγουμε στέλνουμε στο εξωτερικό, κάνουμε μια εξαγωγή προς άλλες χώρες λόγω της καλής ποιότητας που έχει το στάρι μας. Νομίζω στην Ιταλία πρέπει να πηγαίνει πάρα πολύ από εμάς στάρι, αλεύρι, εξαιτίας της πολύ πολύ καλής ποιότητας. Αλλά την άλλη λέει ο κύριος Γιωργαντάς, εμείς έχουμε και άλλες πηγές του να μπορέσουμε να καλύψουμε την αγορά, που μπορεί να είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, μπορεί να είναι η τάδε χώρα, μπορεί να είναι η τάδε ή η τάδε. Μα τι στην ευχή γίνεται? Βάλατε πολλά ζητήματα. Προσπαθήστε να μου λύσετε λίγο το κουβάρι. Το είδαμε και στην αρχή της πανδημίας. Προφανώς υπάρχει το μετακατοχικό σύνδρομο του Έλληνα, ο οποίος θεωρώντας ότι μπαίνουμε σε μια περίοδο επιστημιστικής κρίσης, θα λειτουργήσει με αυτόν τον τρόπο προς όφελος απλά καθαρά της οικογένειάς του ή ατομικό. Αυτό δεν υπάρχει σε καμία λογική. Υπάρχει επάρκεια και θα σας εξηγήσω πώς υπάρχει επάρκεια. Δεν συμφωνώ απόλυτα με όλα όσα υπόθησαν, αλλά υπάρχει επάρκεια και θα πρέπει να δείξουμε μια καταναλωτική συνείδηση λογικής και όχι με αυτά τα οποία συναντούμε σε αυτή την περίοδο, τα οποία όπως είπα το είδαμε και στην περίοδο του κορονοϊού στο ξεκίνημα, αν θυμάστε, και μετά η αγορά ισορρόπησε. Έτσι και η αγορά θα ισορροπήσει, πιστεύω, μετά το Πάσχα. Και όταν λέω θα ισορροπήσει, δεν μιλάω για την ακρίβεια, που είναι το δεύτερο κομμάτι που θα θίξουμε. Μιλάω για την επάρκεια των αγαθών. Η ακρίβεια θα συνεχίσει να μας συντροφεύει μέχρι και τον Απρίλιο, θεωρώ, που είναι μια περίοδο καταναλωτικής έξαρσης λόγω του Πάσχα. Σύν το γεγονός ότι ο πόλεμος, από ό,τι φαίνεται, δεν σταματάει. Οι δύο δια την Ουκρανία και η Ρωσία έχουν κοπεί. Άρα από εκεί συγκεκριμένες εισαγωγές, που δεν είναι κατά το πλείστον αυτές που ενδιαφέρουν την Ελλάδα, έχουν κοπεί, όμως έχουν κοπεί δίωδοι επικοινωνίας και πρόσβασης προς άλλες αγορές λόγω της γυκνίασης του πολέμου με ευρωπαϊκές όμορες χώρες. Άρα, πρώτον, καταναλωτική συνείδηση, λογική, με ατομική σκέψη, το ότι θα περάσουμε μια δυσκολία. Δεν χρειάζεται να αποθηκεύουμε, όπως σωστά είπατε, ηλιέλαιο, τι θα το κάνει τόσο ηλιέλαιο ή τόσο αλεύρι, για να υπάρξει μια βοήθεια, ας το πούμε, σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία. Αυτό το οποίο όμως δεν μπορεί να το αντιμετωπίσει ο καταναλωτής από μόνος του, και εδώ χρειάζεται παρέμβαση πολυεπίπεδη από πλευράς κυβέρνησης, είναι το θέμα του κύματος της ακρίβειας, η οποία νομίζω ότι θα κορυφωθεί στον Απρίλιο και ίσως φτάσουμε και σε διψήφιο ποσοστό πληθωρισμού στο 10%. Η κυβέρνηση λοιπόν πρέπει να βγάλει στο δρόμο όλους τους ελεγκτικούς μηχανισμούς, ό,τι έχει και δεν έχει. Καλά, πότε το έκανε? Προκειμένου να ελέγξει τις τιμές, τα καρτέλ, τα περιθώρια κερδών, τα αποθέματα, και παράλληλα, που είναι για πολύ μεγάλη συζήτηση κυρία Δουλειράκη, είναι πώς θα στρέψουμε την Ελλάδα ξανά σε αυτό που λέγεται παραγωγή πρωτογενούς, στον πρωτογενή τομέα, κάτι το οποίο έχει καταληφθεί τα τελευταία χρόνια με αλόγιστες πολιτικές, χωρίς στήριξη, και δεν εννοούμε στήριξη για να εγκαταλείψω το χωράφι, εννοούμε στήριξη για να καλλιεργήσω το χωράφι. Γιατί εδώ το ένα σκαλοπάτι πάει στο άλλο. Είχαμε κάποτε εξαγωγές σιτηρών
από την περιοχή της Θεσσαλίας και Δυτικής Μακεδονίας υπήρου στα πιο βόρεια κλίματα. Σήμερα δεν υπάρχει, έχουν μείνει μόνο η μία κατηγορία σιτηρών, η άλλη έχει εξαφανιστεί, άρα αναγκαζόμαστε να το φέρουμε από τη Βουλγαρία κυρίως. Εδώ θα συμφωνήσω. Η Ουκρανία ήταν μικρότερη, θα λέγαμε, χώρα που κάνει εξαγωγές στην Ελλάδα, και όμως εγκαταλείψαμε αυτές τις παραγωγές. Τις εγκαταλείψαμε, ήταν ασύμφορες, διότι δεν υπήρχαν οι συγκεκριμένες πολιτικές. Άρα εδώ αυτό που πρέπει να δει αύριο η κυβέρνηση δεν είναι μόνο το θέμα της επισιτιστικής κρίσης που υπάρχει τώρα λόγω του πολέμου, αλλά της μεγάλης επισιτιστικής ανάγκης σε μια παγκόσμια κοινότητα η οποία αναπτύσσεται και θα έχει περισσότερη ανάγκη σε τρόφιμα, και εδώ η Ελλάδα μπορεί να πρωτοστατήσει λόγω της ιδιαιτερότητας του εδάφους, λόγω της γεωποικιλίας και όλων αυτών των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών. Αυτό σε βάθος χρόνου, κύριε Καλαμπόκη. Αυτό σε βάθος χρόνου, γιατί από τη μια μέρα δεν γίνεται. Αυτό είναι μια πολιτική και μια στροφή που πρέπει να τη δούμε λίγο παρακάτω ή να τη δούμε από σήμερα για να την εφαρμόσουμε στο αύριο και να την έχουμε παραμεθαύριο. Αλλά γι' αυτό δεν είμαστε φημισμένοι σε ό,τι έχει να κάνει με το σχεδιασμό μας. Γι' αυτό λέω ότι τώρα, και καλά το κάνατε από την αρχή, ναι, μεν το είπατε, αλλά να δούμε τα δεδομένα τα οποία έχουμε για να δούμε ποιο είναι το πραγματικό αποτύπωμα το οποίο επικρατεί στην αγορά. Λέτε πραγματικό πρόβλημα δεν πρόκειται να αντιμετωπίσουμε ή δεν αντιμετωπίζουμε τουλάχιστον αυτή την ώρα, για να μην γίνουμε κι εμείς από αυτούς που λένε μεταχριστών προφήτες, έτσι. Σωστά, σωστά, πολύ σωστά, γιατί πραγματικά αν ο πόλεμος κρατήσει ένα μήνα ακόμη θεωρώ ότι δεν θα υπάρξει πρόβλημα. Αν όμως αυτή η ιστορία τραβήξει περαιτέρω, το πρόβλημα δεν είναι μόνο, κυρία Δουγκεράκη, αν υπάρχει επάρκεια. Είναι αν ο καταναλωτής μπορεί να αγοράσει το προϊόν που θα βρίσκεται σε επάρκεια. Διότι όλη αυτή η συνεχιζόμενη παγκόσμια κρίση που έχει επιφέρει ο πόλεμος στην Ουκρανία, με τις τεράστιες αυξήσεις στο ενεργειακό κόστος, είτε λέγεται πετρέλαιο είτε λέγεται φυσικό αέριο, το τεράστιο κόστος της μεταφοράς που έχει ξεκινήσει, το έχουμε πει σε παλιότερη κουβέντα που είχαμε κάνει, πριν καν υπάρχει στο μυαλό μας η λέξη πόλεμος, σας είχα πει για την έλλειψη των εμπορευματοκιβωτίων. Αντιλαμβάνεστε τώρα ότι αυτό είναι ακόμη μεγαλύτερο, διότι έχουν κοπεί δίωδοι από την Ουκρανία και τη Ρωσία και είναι πιο δύσκολη η κατάσταση. Όλα αυτά σημαίνει ότι ακόμη και αν υπάρχει επάρκεια αγαθών, τα προϊόντα θα είναι ακριβότερα. Εδώ λοιπόν χρειάζεται είτε οριζόντιες είτε κάθετες λύσεις και εφαρμογές, και όχι απλά ενέσεις, προκειμένου να ενισχυθεί το εισόδημα για να μπορέσει να τα απεξέλθει ο απλός καταναλωτής στο κομμάτι που λέγεται καθημερινό ο καλάθι. Γιατί ναι, μεν το έχω, αλλά την άλλη μπορώ να το αγοράσω. Είναι το δεύτερο μεγάλο ζήτημα που εδώ χρειάζονται ευρωπαϊκές πολιτικές, γιατί το πρόβλημα δεν αφορά μόνο την Κρήτη, την Ελλάδα, είναι πανευρωπαϊκό και παγκόσμιο. Άρα για άλλη μια φορά η Ευρώπη θα πρέπει να κληθεί να εφαρμόσει πολιτικές οι οποίες δεν τις είχε στο μυαλό της πριν από 6 μήνες. Στο μυαλό όλων των Ευρωπαίων υπήρχε το ζήτημα της αντιμετώπισης των προβλημάτων που έχει φέρει ο κορονοϊός. Τώρα όμως έχουμε και όλα τα προβλήματα που έχουν έρθει από την εμπόλεμη κατάσταση που είναι στη γειτονιά μας. Γιατί η Ουκρανία είναι η γειτονιά μας και η Ρωσία είναι η γειτονιά μας, όσο μακριά και αν ακούγεται αυτό. Και τα προβλήματα σε μια παγκόσμια αγορά που είναι πλέον μια γειτονιά δεν μπορούν να αφήσουν ανεπηρέαστο το ένα κράτος από το άλλο. Σας ρώτησα λοιπόν περί εξαγωγών και εισαγωγών. Εισαγωγών και εξαγωγών στα προϊόντα αυτή την ώρα, με όλα αυτά τα οποία ακούμε, που πολλές φορές έρχεται το ένα να κοντράρει απέναντι στο άλλο, από την επάρκεια μέχρι και τις ελλείψεις. Ποια είναι τα δεδομένα, κύριε Καλαμπόκη, με νούμερα? Λοιπόν, τα δεδομένα καταρχήν, όπως είπα πριν, είναι ότι όταν μιλάμε για εξαγωγές, τα οποιαδήποτε προβλήματα που μπορεί να συναντάει ένας εισαγωγέας είναι ακριβώς τα ίδια που συναντάει ένας εισαγωγέας. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ακρίβεια όσον αφορά κάποιες πρώτες ύλες ή υλικά συσκευασίας τα οποία εισάγουμε για να επανεξάγουμε ένα τελικό προϊόν. Η ακρίβεια οφείλεται για όλους τους λόγους που αναφέραμε πριν, ότι αντίστοιχα, ας πούμε, χώρες που αγοράζουμε μπουκάλια έχουν αυξημένο κόστος μεταφοράς, έχουν αυξημένο ενεργειακό κόστος, οπότε και αυτοί με τη σειρά τους θα πουλήσουν ακριβότερα. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα το τελικό προϊόν, π.χ. ελαιόλαδο, να καθίσταται ακριβότερο. Αυτό έχει δύο συνέπειες. Η μία είναι ότι είναι πιο δυσπρόσιτο στον τελικό καταναλωτή, άρα έχουμε μειωμένη αγοραστική τάση. Απ' την άλλη όμως θα έχουμε αυξημένο εισόδημα, δηλαδή θα πουλάμε ακριβότερο. Δεν είναι όμως το ευκταίο αυτό. Καθότι ένα προϊόν όταν το πουλάμε ακριβότερο είναι πιο δύσκολο να το αγοράσει ο άλλος. Άρα σιγά σιγά μπορεί να χάσει θέσεις από την αγορά και από το ράφι. Το θετικό της ιστορίας είναι ότι το 2021, όπως είπαμε και σε προηγούμενη συζήτησή μας, ήταν η καλύτερη χρονιά
των εξαγωγών διαχρονικά για την Κρήτη και έτσι, για την Ελλάδα. Πάρα πολύ καλή. Και εν μέσω πανδημίας. Πάρα πολύ καλή. Εν μέσω πανδημίας, μετά από 8 χρόνια μνημόνια, 2 χρόνια πανδημίας, το 2021 ξεπεράσαμε όχι τα 500 εκατομμύρια ευρώ που είχαμε σαν στόχο, ξεπεράσαμε τα 615,4 εκατομμύρια ευρώ, έναντι των 470 που ήταν το 2020, που ήταν η πρώτη χρονιά μετά το 2015 που είχαμε αύξηση, που θυμίζω ότι το 2015 ήταν η καλύτερη χρονιά μέχρι τότε, μέχρι το 2019, με 482 εκατομμύρια. Mm-hmm. Τα φτάσαμε στα 615 εκατομμύρια ευρώ. Και από αυτά, το 57% του συνόλου των κριτικών εξαγωγών, τα 350 δηλαδή, ήταν προϊόντα του αγροδιατροφικού τομέα. Για άλλη μια φορά λοιπόν αναδεικνύεται η αναγκαιότητα της διεύρυνσης της παραγωγής όχι μόνο στην Κρήτη αλλά και στη Λυπή Ελλάδα, διότι πρωτοστατεί σε ιδιαίτερα περιοχές, περιφέρειες οι οποίες έχουν τη δύναμη να το κάνουν αυτό. Ήρθε πολύ ζωντανό χρήμα η κρητική οικονομία με τα ερωτηματικά να μας διακατέχουν το πρώτο χρονικό διάστημα, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι τα πράγματα είναι πολύ πιο δύσκολα. Μπαίνουμε σε ένα μεγάλο άλλο κεφάλαιο, αλλά ξέρετε πάρα πολύ απλά ότι και πάρα πολύ καλά, αν και δεν είναι τις παρούσες να το συζητήσουμε, αλλά ξέρετε καμιά φορά τα λέω στην πεθερά, τα ακούει η νύφη, κάτι μπορεί να βγει από όλη αυτή την ιστορία. Ξέρουμε τι γίνεται με τη στήριξη του πρωτογενή τομέα, σε όλες τις εκφάσεις του πρωτογενή τομέα. Ξέρουμε ποια χρήματα πάνε σε κάθε περιοχή, ποια χρήματα κόβονται από την ίδια περιοχή να πάνε σε μια άλλη περιοχή. Ξέρουμε πώς τα εκλογικά γραμμάτια μεταφράζονται με αυτόν τον τρόπο. Ξέρουμε τι είναι αυτό που θέλουμε στον πόλεμο Βορρά-Νότου, Ανατολής-Δύσης, ακόμα και μεταξύ των αγροτών. Ξέρεις τι σημαίνει σε μια χώρα πως η μια περιοχή θέλει να είναι καπάκι πάνω από την άλλη περιοχή της χώρας. Όλα αυτά, ξέρετε, είναι που πληρώνουμε ουσιαστικά αυτή την ώρα, ναι. Θα πληρώνουμε γιατί ακολουθήθηκαν πολιτικές είτε λόγω ευρωπαϊκών επιταγών είτε λαθασμένων εσωτερικών πολιτικών και αποξενωθήκαμε την παραγωγή. Δεν είναι μακριά στη θύμησή μας στο παρελθόν για να πούμε ότι η Ελλάδα έχει απόλυτη επάρκεια σε όλα τα είδη των δημητριακών και ζάχαρη και σήμερα εισάγουμε ζάχαρη, διότι αν δει κάποιος το ιστορικό της κακόμοιρης της ελληνικής βιομηχανίας ζάχαρη θα αντιληφθεί τα διαχρονικά εγκλήματα, τα πολιτικά εγκλήματα ανεξαρτήτως χρώματος και κόμματος που έγινε στη συγκεκριμένη βιομηχανία και πώς φτάσαμε. Ούτως ή άλλως, κοιτάξτε, ούτως ή άλλως εμείς για να μην κατηγορηθούμε, μπορεί να μην το αναφέρουμε, αλλά ο κόσμος ξέρει πάρα πολύ καλά πότε έγινε και γιατί έγινε και πώς τα εγκαταλείψαμε όλα αυτά, έτσι. Ακριβώς. Γι' αυτό η συγκεκριμένη χρονική περίοδος ένα θετικό αποτύπωμα έχει, αν το δούμε σωστά. Όπως εγώ δεν θέλω να είμαι αρνητικός σε όλα, διότι είδαμε τα τελευταία χρόνια ότι γίνονται και αλλαγές, παραδείγματος χάρη στην ψηφιοποίηση της χώρας. Αρκεί να υπάρχει ένας πεφωτισμένος που να έχει όραμα και τη γνώση και τη διάθεση να εφαρμόσει πολιτικές και έγινε πραγματικότητα. Είδαμε πολλές αλλαγές στο κομμάτι του ψηφιακού μετασχηματισμού. Άρα λοιπόν εδώ, αν υπάρξει συγκεκριμένη πολιτική βούληση και συνεννόηση για τη στροφή στην παραγωγική διαδικασία, στον πρωτογενή τομέα, θα ξαναδούμε πάλι την αξιοποίηση κάθε στρέμματος γης και τη δυνατότητα παραγωγής προϊόντων που είχαμε φτάσει, όπως το μαλακό σιτάρι, παραδείγματος χάρη, που καλλιεργείται σε ψυχρά κλίματα. Αντί να έχουμε σιτάρι για αλεύρι. Με όλες τις δυσκολίες που υπάρχουν αυτή την ώρα εξαιτίας των πολιτικών που έχουν ακολουθηθεί, εγώ κρατώ αυτές τις παρατηρήσεις από εσάς, κύριε Καλαμπόκη, για αυτό το οποίο αυτή την ώρα ο καθένας από εμάς φοβάται, όχι μόνο για όλη την κοινωνία, αλλά ο καθένας από εμάς για το σπίτι του, γιατί αυτό γίνεται, εσείς για το δικό σας, εγώ για το δικό μου, ότι αυτό που σας προβληματίζει πολύ περισσότερο αυτή την ώρα δεν είναι η έλλειψη ενός προϊόντος, αλλά το πόσο το προϊόν αυτό θα μπορέσεις εσύ να το εφοδιαστείς, να το πάρεις για να καλύψεις τις ανάγκες του σπιτιού σου σήμερα ή αύριο, γιατί εκεί είναι το μεγάλο ζητούμενο, μιας που μέσα σε όλα αυτά η καταναλωτική συνείδηση αλλιώς λειτουργεί στον καθένα μας, καθώς όπως είπατε στην αρχή εδώ εγώ βλέπω ότι μάλλον λειτουργεί το μετακατοχικό σύνδρομο, ναι. Σωστά. Είπατε δύο-τρεις μαγικές λέξεις. Μεταξύ αυτών είναι το πώς το προϊόν με το μεταφορικό του κόστος, όλη η εφοδιαστική αλυσίδα θα φτάσει σε μια. Αυτά που είπατε πριν από λίγο. Έτσι. Η καταναλωτική συνείδηση να είναι σωστή και να υπάρχουν λογικές στην αγορά των προϊόντων. Και το μήνυμα το οποίο πρέπει να πάρουμε τώρα όλοι είναι πώς θα ενισχυθεί ο πρωτογενής τομέας. Και όταν λέμε ενίσχυση, εννοούμε ενίσχυση παραγωγής και όχι ενίσχυση εγκατάλειψης. Παίρνουμε επιδότηση,
για να καθόμαστε στο καφενείο. Όχι, παίρνουμε επιδότηση για να παράγουμε και να δουλεύουμε και να μην συναντάμε αυτά τα προβλήματα και η Ελλάδα να ξαναγίνει αυτάρκης, γιατί υπήρξε στο παρελθόν. Άρα δεν είναι κάτι που λέμε είναι ένας ευκταίος στόχος να το δούμε με πολιτικές. Το είχαμε και το χάσαμε μόνοι μας διαχρονικά. Νομίζω είπατε και εσείς από τη δική σας την πλευρά αυτές ούτως ή άλλως χρησιμοποίησα φράσεις, κλειδιά για όλα αυτά τα οποία αυτή την ώρα αντιμετωπίζουμε και για ποιο λόγο τα αντιμετωπίζουμε, αλλά και τα δεδομένα τα οποία έχουμε. Ευχαριστώ πολύ για την βοήθεια, κύριε Καλαμπόκη. Καλή σας μέρα. Καλημέρα και εγώ σας ευχαριστώ. Γεια σας.